Και εδώ είναι ένα πέναλτι το οποίο ζητάει η ΑΕΚ. Θα δούμε ότι το χέρι του ποδοσφαιριστή της Καλονής είναι στη φυσική θέση. Λοιπόν, σωστά δεν δίνει παράβαση ο διαιτητής για πέναλτι στη φάση αυτή. Μάλιστα. Γιατί με κοιτάς περίεργα, Βασίλη? Τι είναι, με το φανό? Θα σας πω. Γιατί βλέποντας αυτή τη φάση, καταρχήν η ευτυχή συγκυρία ήταν ότι επειδή η Super League αποφάσισε να γίνουν όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα για να διατηρηθεί αυτό το φοβερό suspense που παράγονται στα ελληνικά γήπεδα. Είχα δύο τηλεοράσεις λοιπόν και μπορούσα να δω και συγκεκριμένη. Όταν λοιπόν είδα αυτή τη φάση, μου ήρθε στο μυαλό μια άλλη φάση. Έγινε ακριβώς το ίδιο σημείο, έγινε σέντρα ακριβώς από το ίδιο σημείο, στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Είναι η φάση πριν από 3,5 μήνες, Καλονή Ολυμπιακός. Στο 8ο λεπτό, και εδώ ο διαιτητής λέει παίζεται. Μπορούμε να δούμε ξανά τη φάση της ΑΕΚ? Να μας πείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο φάσεων. Εσύ βγάλε το μέτρο και μέτρα, να δεις, Βασίλη. Μα δεν μπορώ, να πω εγώ αν είναι πέναλτι. Κοιτάξτε, η δική μου άποψη ήταν και τότε και τώρα ότι δείξε μου τη φανέλα σου να σου πω τι είναι. Αυτή είναι η απάντησή μου. Τότε δόθηκε πέναλτι, λες, Βασίλη. Τότε δόθηκε πέναλτι και σήμερα δεν δόθηκε. Μπορείτε να βρείτε τις διαφορές μεταξύ των δύο φάσεων? Δες το χέρι του ενός παίκτη και δες το χέρι του άλλου. Ποια είναι η θέση του? Η φυσική θέση του χεριού που είναι. Είναι σε απόσταση 1,5 μέτρο και στις δύο περιπτώσεις. Ακριβώς και στις δύο περιπτώσεις είναι. Το βλέπεις στην ίδια θέση το χέρι? Ορίστε. Το βλέπεις στην ίδια θέση το χέρι και στις δύο φάσεις? Ναι, το βλέπω ακριβώς. Ωραία, είναι σχεδόν έξω, είναι έξω από το σώμα και στις δύο περιπτώσεις. Απλά θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά και στις δύο περιπτώσεις η μπάλα. Okay. Δεν έχουμε καμιά με μηδενική δυνατότητα αντίδραση από τον αμυντικό. Κοιτάξτε κάτι. Όταν το χέρι είναι δίπλα στο σώμα και το άλλο είναι έστω για λίγο, φυσικό είναι ο διαιτητής να δει παράβαση. Ξαναλέω ότι δεν έχω άποψη για το ποιο είναι πέναλτι και ποιο. Απλά εγώ βλέπω ότι και οι δύο φάσεις είναι ίδιες. Στη μία περίπτωση δόθηκε πέναλτι και στην άλλη δεν δόθηκε. Παρακαλώ, κύριε. Να κάνω και εγώ το κριτικό. Για μένα και τα δύο είναι πέναλτι. Και αυτό που θυμήθηκε ο Βασίλης και αυτό που δείξαμε σήμερα. Εγώ λέω ότι αν ο αμυντικός θέλει να έχει όλα τα επιχειρήματα υπέρ του, υπάρχει ένας πάρα πολύ. Να βάζει τα χέρια από πίσω. Γεια σου, Κώστα μου, αυτό ακριβώς. Εγώ το έμαθα αυτό πριν από 30 χρόνια, παρακολουθώντας μια προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Παιανία, που είχε δώσει ο Γιάννης Καλογεράς ως διαιτητής στο Δίδερμα τέτοιο πέναλτι στο Γιάννη Καλιτζάκη. Και του λέει ο Γιάννης, μα κύριε Γιάννη, τι είναι αυτά, αφού ήταν ακούσιο, ξέρω. Του λέει, δεν είμαστε σίγουροι ότι την Κυριακή ο διαιτητής θα το αντιληφθεί ως ακούσιο. Γι' αυτό λοιπόν μάθε να παίζεις με τα χέρια πίσω από την πλάτη, ώστε να μην το ρισκάρουμε, να μην παίζουμε λότο. Ναι. Θα το θεωρήσει ακούσιο, δεν θα το θεωρήσει ακούσιο. Για τα επόμενα 15 χρόνια της καριέρας του και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και στην Εθνική, ο Γιάννης το είχε αφομοιώσει τόσο καλά, που έπαιζε πάντα με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Καμιά φορά έπαιζε και με τα πόδια στο λαιμό του αντιπάλου. Αυτό είναι το μεγάλο. Λέμε πώς γλιτώνεις το ρίσκο, τι θα θεωρήσει ο διαιτητής. Υπάρχουν, θα σου πω το εξής, δεν μπορείς να του απαιτήσεις μειονέκτημα στον αμυντικό γιατί δεν έχει τόσο καλή κίνηση. Αν βάλει τα χέρια στην πλάτη, δεν έχει τόσο ευλίγηση. Αν θέλει, τα βάζει. Ναι, σου λέω σε περίπτωση που τα βάλει. Αλλά θέλω αν είδες την περίπτωση της Καλονής με τον Ολυμπιακό, για μένα, αφού κάνει το χέρι, το βάζει μετά από πίσω. Οτιδήποτε για μένα δεν απλώνεις να κάνεις τον αητό για να κερδίσεις και χτυπάει μπάλα από το 1,5-2 μέτρα, είναι παραπάνω και στις δύο φάσεις. Ακριβώς. Για τίποτα από αυτά, δεν είναι πέναλτι τίποτα. Ούτε Αντώνη, και το ένα, ούτε το άλλο. Το καλό το είπε τώρα ο Αλέξης τελευταία. Ναι. Ότι ο παίκτης Καλονής τότε με τον Ολυμπιακό καταλαβαίνει ότι έχει κάνει χέρι, ότι το χέρι δεν είναι φυσική θέση και προσπαθεί μετά και το κρύβει πίσω από την πλάτη. Το χέρι κάνει εκ των υστέρων το κάνει. Εδώ όμως βλέπεις την κίνηση του παίκτη ότι πηγαίνει στο βηματισμό επάνω και χτυπάει μπάλα.